Λοιπόν, αυτό που ακούγεται είναι χιόνι, χαλάζει, βροχή, ούτε που ξέρω τι πέφτει αυτή τη στιγμή. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι δεν θα είναι ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτό που φαίνεται είναι μία κίστη, την οποία πρέπει να αφαιρέσω, αλλά τώρα είναι πρισμένη και έχω κάνει ό,τι μπορώ για να την καλύψω, για να μην είναι distracting από αυτά τα φοβερά πράγματα που θα πω. Σήμερα δεν έχω κάποιο κείμενο μπροστά μου, δεν έχω κάποιο θέμα. Θέλω να μιλήσω γενικά για τις σκέψεις μου αυτή την περίοδο σχετικά με τη ζωή μου. Ξέρω ότι υπάρχει κάποιο σύνολο ανθρώπων που βλέπουν τα βίντεο μου που όπως τους αρέσει να παρακολουθούν τα πέστο όπου συζητάμε τα προβλήματα άλλων ανθρώπων, έτσι ίσως μπορεί να βρίσκουν ενδιαφέρον το να μοιραστώ τις σκέψεις μου. Ναι. Δεν έχω script, είπα, επομένως θα είναι λίγο έτσι, all around. Είχα ετοιμάσει ένα βίντεο για το πώς πιστεύω ότι θα είναι ο κόσμος σε 10 χρόνια και σας είχα ρωτήσει κιόλας, είχα ανοίξει μια φόρμα, ακόμα ανοιχτή είναι, για να μου πείτε τη δική σας άποψη, τις δικές σας προβλέψεις για το πώς θα είναι ο κόσμος σε 10 χρόνια και τα διάβαζα και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μου είχατε γράψει και γενικά μου φάνηκε πάρα πολύ, πώς θα το πω τώρα, τροφή για σκέψη και θεώρησα ότι θα ήταν ωραία ιδέα να μοιραστώ αυτές τις απαντήσεις και να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Ετοιμάστηκα τέλος πάντων χτες να το τραβήξω αυτό και απλά δεν μπορούσα γιατί ήξερα ότι δεν θα το δει κανείς αυτό το βίντεο. Ναι, φυσικά κάποιοι θα το δουν, πάντα κάποιοι τα βλέπουν, δεν ξέρω αν είναι και οι ίδιοι κάθε φορά, αν είναι κάποιοι ευχαριστώ, αλλά ήξερα ότι θα πάει χειρότερα από τα προηγούμενα. Και γενικότερα, τελευταία, η πορεία μου, αν όχι καθοδική η πορεία μου, σίγουρα δεν είναι ανωδική στο YouTube, όσο αφορά τα νούμερα, είτε μιλάμε για προβολές, είτε για λεφτά κλπ. Και αυτό είναι κάτι με το οποίο εγώ είμαι αντιμέτωπη από την πρώτη στιγμή που κάνω YouTube, δηλαδή ποτέ δεν είχα viral videos, ποτέ δεν είχα κάποιο έτσι spike στους followers μου, κάποιο ανέβασμα μεγάλο. Ήταν όλο πολύ σταδιακό, υπερβολικά σταδιακό. Φυσικά και είναι ανωδική η πορεία όταν από 0 έχει φτάσει, ξέρω εγώ, 40... πόσο... δεν ξέρω πόσο έχω, 42.000 συνδρομητές, αλλά είναι πολλά τα χρόνια για να μην είναι πιο πάνω. Και δεν το κάνω φυσικά για τα νούμερα, το ξέρετε κάποιοι από μέσα, ίσως το ξέρετε ότι δεν το κάνω για τα νούμερα, αλλά από την άλλη, πώς γίνεται να μην το κάνεις για τα νούμερα. Δηλαδή, ας πούμε, έκατσα εγώ προχτές και διάβαζα τις απαντήσεις που μου είχατε στείλει σε αυτό το θέμα και εμπνεύστηκα πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω απόψεις από άτομα τα οποία δεν γνωρίζω προσωπικά, με τα οποία έχουμε διαφορετική ηλικία, διαφορετικό background. Εντάξει, συνήθως νομίζω οι περισσότεροι είναι στην Ελλάδα, δεν έχουμε πολλά κοινά και ηλικιακά είμαστε σχετικά κοντά, αλλά και πάλι είμαστε λίγο, είναι ένα ευρύτερο περιβάλλον σε σχέση με το άμεσο μου περιβάλλον και τα διάβαζα τέλος πάντων και ένιωσα πολύ ωραία. Αλλά μετά, όταν λες να κάνεις ένα βίντεο για να μοιραστείς τις απαντήσεις π.χ. ή γενικά όποιο θέμα, την άποψή σου, το κάνεις για να το δουν, για να το ακούσουν. Δεν το κάνεις για τον εαυτό σου, γιατί άμα το κάνω για τον εαυτό μου, όπως το έκανα, τέλος. Αλλά για να δημιουργήσεις το βίντεο, όντως το κάνεις για τους άλλους. Και άμα οι άλλοι δεν το βλέπουν, δηλαδή άμα πουλάς ένα προϊόν και δεν το αγοράζει σχεδόν κανείς, τελικά, δεν ξέρω γιατί ντρέπομαι κιόλας να του πω ότι ναι, με επηρεάζει το να μην ανεβαίνουν τα έσοδά μου, ας πούμε, οι προβολές μου. Και τέλος πάντων δεν το τράβηξα αυτό το βίντεο, γιατί με απέτρεψε αρκετά το ότι ήξερα ότι δεν θα το δει κανείς. Ή τουλάχιστον, όταν λέω κανείς, ξέρετε τι εννοώ, φαντάζομαι. Πριν από αυτό, το τελευταίο βίντεο που έκανα πριν μια εβδομάδα ήταν, παραπάνω το νιώθω, γιατί έχω μπει στη διαδικασία του να βρω ιδέα για επόμενο βίντεο πάρα πολλές φορές και τελικά την έχω αφήσει. Αλλά νομίζω ότι παίζει να ήταν πριν μια εβδομάδα που έκανα αυτό για τον Andrew Tate και αλήθεια δεν ήθελα να το κάνω. Νομίζω το λέω κιόλας κάποια στιγμή στο βίντεο, δεν ήθελα να το κάνω. Απλά σκέφτηκα ότι ξέρεις τι, άμα μιλήσεις για αυτό το αμφιλεγόμενο θέμα, θα έρθει κόσμος. Και το οποίο τελικά δεν συνέβη. Τέλος πάντων, ναι, έκανα αυτό το βίντεο. Και ενώ δεν το ήθελα ιδιαίτερα, γιατί πρόκειται για ένα θέμα που με... όχι, δεν θα πω ότι με αφήνει αδιάφορη, δεν με αφήνει αδιάφορη, με απασχολεί αρκετά το ότι υπάρχει, ας πούμε, τόσος κόσμος που
ακούει και ακολουθεί τυφλά τον Tate, αλλά το να αναπαράγω εγώ, όπως είπα και στο βίντεο, αυτές τις απόψεις είναι κάτι με το οποίο δεν είμαι σύμφωνη. Ας πούμε τώρα, που έγινε ο σεισμός στην Τουρκία, είδα κάτι σχόλια εκτρώματα και μου έδωσε αυτό το, την όθηση του να πω, κάτσε ρε φίλε, έχεις ένα βήμα, κάνε ένα βίντεο και κράξε κατά κάποιο τρόπο αυτούς τους ανθρώπους που σε μια τέτοια κατάσταση λένε αυτά που λένε. Και μετά σκέφτομαι ότι όχι, έχω κάποια τρίχα στο στόμα μου, όχι, δεν είμαι okay με το να δίνω φωνή σε απόψεις που κανονικά δεν θα έπρεπε να ακούγονται. Και αυτό κάνω με κάθε βίντεο μου αντικειμενικά. Δηλαδή, εγώ με τα βίντεο μου αυτό κάνω. Λέω την άποψή μου πάνω σε κάτι, το οποίο συνήθως είναι, έχει και αντίλογο, και έτσι χτίζεται όλο και περισσότερο αυτό από το πράγμα, αυτό που λέω συνέχεια, ότι νιώθω ότι μου τρώει την ψυχή και όχι εμένα, όλων των ανθρώπων. Το βλέπω δηλαδή γύρω μου, τρώει την ψυχή των ανθρώπων αυτό το... να νιώθουμε όλοι ότι έχουμε άποψη και ότι πρέπει να μοιραζόμαστε την άποψή μας online. Εγώ αντικειμενικά, στο YouTube, τι κάνω? Λέω την άποψή μου. Και για να πεις την άποψή σου, δεν θέλει κάποιο skill. Δεν είναι κάποια ικανότητα το να έχεις άποψη και να τη μοιράζεσαι. Είναι απλά, έτσι, κουβεντούλες του λεπτού. Και μπορεί να το κάνει πραγματικά οποιοδήποτε. Και αυτό είναι κάτι με το οποίο δεν είμαι okay με μένα. Μέχρι τώρα δεν είχα αισθανθεί άσχημα που δεν είχα εντρυφήσει, ας πούμε, σε κάποια συγκεκριμένη... Τι να πω τώρα, να έχω εκμεταλλευτεί κάποια ικανότητά μου και να έχω αφοσιωθεί σε αυτήν. Π.χ. Μπορεί να μου άρεσε να φτιάχνω ακουστικά. Αν το έκανα αυτό πριν 10 χρόνια που τελείωσα το σχολείο, τώρα θα ήμουν εξαιρετική στο να φτιάχνω ακουστικά και θα σχολιόμουν με το να φτιάχνω ακουστικά. Θα παρακολουθούσα όλα τα νεότερα σχετικά με αυτό, θα έκανα δοκιμές κλπ. Και θα είχα κάποια συγκεκριμένη ικανότητα. Ενώ τώρα θεωρώ ότι ή δεν έχω ή δεν την έχω βρει. Εντάξει, όλοι είμαστε καλοί σε κάτι, αλλά δεν το ξέρουμε απαραίτητα. Και το κανάλι μου είναι ακριβώς αυτό. Είναι ακριβώς το αντίθετο, ήθελα να πω. Όχι καμία ικανότητα. Είναι απλά άποψη. Άποψη για το οτιδήποτε, που η άποψη δεν είναι κάποια ικανότητα σε καμία περίπτωση. Και επομένως, το να έχεις YouTube κανάλι στο οποίο δείχνεις κάτι το οποίο στηρίζεται σε μια ικανότητα, ακόμα και αν είναι μακιγιάζ, έχει νόημα το να λες απλά την άποψή σου. Και γενικά η δημοσιογραφία, ή τουλάχιστον αυτός ο κλάδος της δημοσιογραφίας που είσαι δημοσιογράφος, επομένως ασχολείσαι με τα πράγματα που γίνονται και λες την άποψή σου και επηρεάζεις κόσμο, δεν έχει νόημα. Δεν ξέρω, έτσι αισθάνομαι αυτή την περίοδο. Και εφόσον κάνω αυτό το πράγμα το οποίο δουλεύει αντικειμενικά στις μέρες μας, το να είσαι influencer π.χ. και να λες την άποψή σου, εντάξει, δεν είναι όλοι influencers να δείχνουν τη ζωή τους, κάποιοι είναι όντως και λένε την άποψή τους. Και okay, και δημοσιογράφους μπορούμε να τους πούμε, δεν είναι ότι εγώ με θεωρώ influencer, και δημοσιογράφο με θεωρώ. Αλλά θεωρώ ότι έχω αποτύχει σε αυτό και νομίζω ότι σπάνια μιλάμε για τις αποτυχίες. Καλά, εντάξει, στη σημερινή εποχή παίζει να μιλάμε περισσότερο για τις αποτυχίες. Αλλά ναι, νιώθω ότι έχω αποτύχει γιατί όταν κάνω τόσα χρόνια κάτι, όπως το YouTube, και δεν έχω καταφέρει να... είμαι ικανοποιημένη, να αναπετύχω τους στόχους μου, οι οποίοι ήταν να έχω, ξέρω εγώ, ο καθένας έχει διαφορετικούς στόχους, αλλά εγώ είχα κάποιους στόχους όσο αφορά τα οικονομικά και τα νούμερα, δηλαδή πρώτα τα νούμερα και μετά τα οικονομικά, νούμερα είναι όλα, δεν τους έχω πετύχει. Και νομίζω ότι είναι χαζομάρα από ένα σημείο και μετά να προσπαθώ. Και είναι και δύσκολο να προσπαθείς και να είσαι όμως ταυτόχρονα τόσο αυστηρός. Δηλαδή, είναι δύσκολο να είσαι σε έναν χώρο που πουλάει, ας πούμε, το εύκολο, το εύπεπτο, όλα αυτά που πουλάνε και παντού, και να μην θες εσύ, όχι να μην θες απλά, να είσαι εντελώς αντίθετη σε αυτά. Επομένως, είναι λογικό ότι όταν λειτουργούν τα πράγματα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, που βέβαια δεν θέλω να το ρίξω μόνο σε αυτό, δεν θεωρώ ότι τα βίντεο μου έχουν αποτύχει επειδή δεν κάνω γελοιότητες ή
επειδή δεν πουλάω κουτσομπολιά ή δεν ξέρω, τέλος πάντων, ας πούμε, δεν έχω κάνει τη ζωή μου reality. Υπάρχουν και κανάλια τα οποία δεν κάνουν αυτά τα πράγματα και παρόλα αυτά πετυχαίνουν. Είναι διαφορετικοί οι λόγοι για το καθένα, αλλά νομίζω ότι πρέπει λίγο να... Πραγματικά δεν ξέρω τι λέω τόση ώρα, αλλά ναι, νιώθω ότι δεν κάνω κάτι το οποίο έχει και τόση σημασία να το παλέψω για να το φτάσω κάπου. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, μπορεί να είναι παροδικό. Δεν λέω αυτή τη στιγμή ότι σταματάω τα βίντεο. Απλά έχω δώσει, έχω ρίξει πολύ προσοχή στο κανάλι μου τα τελευταία χρόνια και έχω αφοσιωθεί πάρα πολύ σε αυτό και είχα με την έννοια ότι, ας πούμε, στόχευα κάπου συγκεκριμένα, πίστευα ότι κάτι συγκεκριμένο θα συμβεί και τελικά δεν. Άρα, ναι, είμαι σε αυτή τη φάση. Άρα, ναι, αυτό με έχει πάρει λίγο από κάτω, το ότι δεν έχω αφοσιωθεί σε κάποιο skill. Και αν μπορούσα να μιλήσω στον εαυτό μου όταν ήμουνα 16 χρονών, που άρχισα να σκέφτομαι το μέλλον αναγκαστικά λόγω του σχολείου, πραγματικά θα μου έλεγα, διάβασε μαθηματικά, άσε τόσο τη θεωρία, δεν λέω και οι θεωρητικές σχολές καλές είναι, αλλά εγώ νιώθω ότι ότι θα μου ταιριάζει περισσότερο να έχω ακολουθήσει κάποια θετική επιστήμη και να έχω, π.χ. λέω συνέχεια πόσο θα ήθελα να ήμουν μετεωρολόγος, legit μετεωρολόγος, δηλαδή να είχα σπουδάσει αυτό το πράγμα, να καταλάβαινα μαθηματικά και τέτοια και δεν το έκανα. Και ώρες σκέφτομαι ότι ναι, ήταν λάθος να σπουδάσω δημοσιογραφία, γιατί οι σπουδές στη δημοσιογραφία τουλάχιστον δεν έχουν νόημα. Είναι απλά σαν μαθαίνεις κάποιες θεωρίες, τα πρακτικά είπαμε τα μαθαίνεις αλλού, αλλά μαθαίνεις κάποιες θεωρίες που θα μπορούσες να τις μάθεις απλά αν είχες ενδιαφέρον να διαβάζεις βιβλία. Έτσι. Δηλαδή το τι κάναμε ιστορία, θα έπρεπε ένας άνθρωπος να έχει μόνο το ενδιαφέρον να διαβάσει ιστορία. Όντως θεωρώ ότι η δημοσιογραφική σχολή δεν έχει και πολύ νόημα. Και για μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω. Που δεν θέλω να είμαι δημοσιογράφος με την παραδοσιακή έννοια. Και ναι, θα ήθελα να έχω ασχοληθεί περισσότερο με μαθηματικά και τέτοια πράγματα, ώστε να έχω ένα κλάδο, ρε φίλε. Με ενοχλείτε ότι δεν έχω ένα κλάδο. Και να πω κάτι, όχι, δεν θα ήθελα να είμαι υπάλληλος σε μια εταιρεία, ας πούμε, να είναι... κάτι θεωρητικό πάλι, καταλάβατε. Δεν ξέρω, δεν το εξηγώ σωστά. Δηλαδή, ας πούμε, δεν λέω ότι θα προτιμούσα να είμαι υπάλληλος σε ένα site. Γιατί δεν μπορώ να πω αυτό που σκέφτομαι. Νομίζω κιόλας ότι αυτό που με έχει κάνει να περιμένω περισσότερα από το YouTube παρά από μια παραδοσιακή δουλειά, να το πω έτσι, είναι γιατί τα λεφτά σε σχέση με την ταλαιπωρία του YouTube και της παραδοσιακής δουλειάς, το YouTube είναι εδώ. Σε σχέση με το effort και το τι κερδίζεις κάνοντάς, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Νομίζω ότι όλα αυτά προκύπτουν από το να είναι οι περισσότερες δουλειές σήμερα, οι διαθέσιμες, όπου είσαι υπάλληλος κάπου, μιλάμε τώρα για πνευματική εργασία, είναι οι περισσότερες άθλιες. Νομίζω ότι από εκεί προκύπτει πάρα πολύ. Και νομίζω από εκεί μου ξεκίνησε και η επιθυμία μου να ανοίξω κανάλι. Το ότι είχα τελειώσει τη σχολή μου, έψαχνα δουλειές και έβλεπα ότι ήταν όλα κάτι πράγματα άθλια. Δηλαδή δεν μετανιώνω σε καμία περίπτωση που δεν πιέστηκα π.χ. να δουλέψω σε κάποιο από αυτά τα μέρη που είχα προσπαθήσει. Θα το πήγαινα πιο πίσω. Μετανιώνω που δεν είχα περισσότερο ανοιχτό το κεφάλι μου όταν... Μα έχω τρίχα στο στόμα μου, ρε φίλε. Βέβαια να έχω κάνει όλο το βίντεο. Όχι ότι φαίνεται τίποτα μέχρι κάτω. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Τι έλεγα? Α, ναι, ότι αν μετανιώνω για κάτι είναι που δεν... θεώρησα πιο σημαντικό το να... αφοσιωθώ, όπως είπα και πριν, ποια είναι η λέξη τώρα, εκπαιδευτώ, εκπαιδεύσω, εξασκήσω μια συγκεκριμένη μου ικανότητα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσεις
Ναι, έβγαλα την τρίχα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσεις στην παγίδα του να θες να γίνεις influencer και να θες να γίνεις και λίγο διάσημος και να έχεις followers, γιατί αυτό βλέπουμε παντού και βλέπουμε ότι αυτοί βγάζουν τελικά χρήματα χωρίς να κάνουν τίποτα απολύτως και αυτό θέλουμε όλοι, αλλά όχι, δεν γίνεται. Είναι πάρα πολλοί influencers, είναι πάρα πολλοί youtubers. Αν εγώ μπορώ να ορίσω κάπου το γιατί το κανάλι μου δεν είναι πιο πετυχημένο, δεν θα το ρίξω τόσο σε μένα, που βέβαια αντικειμενικά δεν κάνω κάτι όπως είπα. Χίλιοι άνθρωποι, χίλιοι παραπάνω λένε την άποψή τους. Νομίζω ότι είναι όντως υπερπροσφορά. Δηλαδή κάποιοι που καταφέρανε κάτι όντως στο YouTube και ζουν από αυτό και κάνουν όντως το όνειρό τους επάγγελμα, είναι αυτοί που ήταν στην αρχή που δεν υπήρχαν τόσοι. Από ένα σημείο και μετά, όταν είναι τόσοι πολλοί, ο μόνος τρόπος να ξεχωρίσεις είναι με το να κάνεις εύκολο, εύπεπτο περιεχόμενο, που δεν θεωρώ το δικό μου δύσκολο περιεχόμενο ή τίποτα τέτοιο, αλλά δεν είναι τόσο, ξέρεις, δεν σου τραβάει τόσο πολύ το μάτι, δεν σε κρατάει τόσο πολύ, δεν είναι αυτό το γρήγορο τη στιγμή στο στυλ TikTok που πουλάει αυτή την εποχή. Δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι ανοίγουν ένα βίντεο και περιμένουν να τους τραβήξει το ενδιαφέρον το οποίο τρέχει όλη την ώρα, γιατί όλοι έχουν απόσπαση προσοχής. Τι έλεγα? Αλήθεια τι έλεγα? Ωραία φίλε, πώς μας έχουν κάνει έτσι? Δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε ένα πράγμα. Γι' αυτό εγώ πάντα όταν κάνω βίντεο έχω κείμενο. Γιατί όντως φεύγει η προσοχή, αλλά τώρα όχι, είπα θα κάνω έτσι, θα μιλάω και δεν θα λέω τίποτα. Ναι, αυτό δεν είναι ακόμα ένα βίντεο από τα δραματικά. Ή βασικά είναι. Δεν είναι ένα βίντεο στο οποίο λέω δεν θέλω να κάνω YouTube για να μου στέλνετε, για να μου λέτε Κωνσταντίνα, είσαι ξεχωριστή και τέτοια. Ξέρω ότι είμαι ξεχωριστή. Το ξέρω. Εγώ είμαι. Δηλαδή, αν εγώ δεν πιστεύω ότι εγώ είμαι ξεχωριστή, τότε κάτι παίζει. Και με συμπαθώ ιδιαίτερα. Επομένως, δεν το παίρνω κατάκαρδα με την έννοια ότι δεν είμαι αρκετά ενδιαφέρουσα για τον κόσμο. Απλά καταλαβαίνω ότι δεν κάνουμε όλοι για όλα. Εγώ όντως μπορεί να ήμουν καλύτερη να φτιάχνω, τι να πω τώρα, να φτιάχνω κουρτίνες. Να έχω κάποιο skill. Και μπορεί ακόμα να μπορώ να το βρω. Αλλά μου έχει μπει ρε φίλε αυτό το μικρόβιο, δηλαδή, άμα τύχει να δω καμιά ρομαντική κομεντή από αυτές που βλέπω όταν ήμουν μικρή, όλες οι γυναίκες είναι δημοσιογράφοι. Όλες. Σε έτσι περιοδικά, λίγο έτσι γυναικεία και τέτοια. Και σκέφτομαι ότι πώς επέλεξα εγώ όντως αυτό το επάγγελμα. Απλά το έβλεπα παντού, θεωρούσα ότι αυτό είναι cool. Επομένως, μην επηρεάζεστε. Βρείτε ικανότητες. Δηλαδή, ξέρω ότι μιλάω αυτή τη στιγμή σε κόσμο που είναι κάτω των 20. Ασχοληθείτε να διαβάσετε. Δεν είναι εύκολο στα 15-16 σου να βρεις τι θες να κάνεις, αλίμονο, ούτε να ξέρεις ότι, ας πούμε, σου αρέσει να φτιάχνεις πόμολα. Αλλά μην γίνετε influencers, μην γίνετε youtubers. Εγώ θυμάμαι ότι όταν ήμουν σε μια σχολή και ένας ήθελε να γίνει youtuber, τον κοροϊδεύα. Και τελικά έγινε youtuber. Και δεν ξέρω, νιώθω ότι έχω μεγαλώσει λίγο για να κάνω YouTube. Με έχει κουράσει το YouTube έτσι όπως το κάνω. Δεν μου δίνει την ίδια χαρά που μου έδινε. Ή αν μου τη δίνει, επειδή μου τη δίνει μερικές φορές, δηλαδή πρόσφατα είχα μια... Ήμουνα πολύ χαρούμενη για να κάνω ένα συγκεκριμένο βίντεο. Καταλαβαίνω ότι οφείλεται σε λάθος πράγματα. Δηλαδή περισσότερο παίζει να χαίρομαι για την προσοχή παρά για τη δημιουργία. Δεν τα ξέρω, αυτά τώρα είναι υποθέσεις που κάνω για τον εαυτό μου. Αλλά ναι, νομίζω ότι... Γενικά είναι λίγο τροφή για σκέψη, πιστεύω, το... Αν π.χ. είναι σωστό να αφήνεις κάποιον, που είναι, ας πούμε, παιδί σου ή συγγενή σου ή φίλο σου, να τον αφήνεις να κάνει ελεύθερα, να επιλέγει ελεύθερα... να κάνει ελεύθερα τις επιλογές του, ή αν πρέπει να του δίνεις μία άποψη, να προσπαθείς να τον κατευθύνεις. Γιατί τελικά κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε εμένα, δεν με περιόρισε κανείς σε αυτό με το YouTube. Και σκέφτομαι ότι μήπως θα έπρεπε. Αλήθεια, ότι
ίσα που άμα κάποιος μου έλεγε ότι τώρα YouTube, πώς μπορείς να κάθονται από κάτω να σου λένε το μακρύ και το κοντό τους, ήμουνα σε φάση, εντάξει, δεν στηρίζεις. Ενώ δεν πάει έτσι. Είναι αντικειμενικά ένας χώρος που μπορεί να είναι οποιοδήποτε, είτε σαν creator, είτε σαν follower, δηλαδή είναι, δεν θέλει ικανότητα. Νομίζω ότι αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από αυτό το βίντεο, είναι ότι δεν θέλει κάποια ικανότητα και έχω πρόβλημα που πλησιάζω τα 30 και δεν έχω βρει σε τι είμαι καλή. Και ξαναλέω, δεν θα ήθελα να είμαι ηθοποιός, τραγουδίστρια, μοντέλο κλπ, influencer. Θα ήθελα να είμαι μετεωρολόγος. Θα ήθελα να φτιάχνω καλσόν. Θα ήθελα να φτιάχνω τι να πω τώρα, καλώδια, να ασχολούμαι με κάτι. Ό,τι λέω είναι χειροπιαστό. Όχι, δεν είναι χειροπιαστό μετεωρολόγος. Τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω, νιώθω ότι το πολύ φιλοσοφικό, το ότι ασχολούμαι πολύ με το μυαλό, με έχει κουράσει. Αυτό νομίζω. Ναι, αυτό νομίζω είναι. Αυτό σου κάνει ψυχοθεραπεία, ε. Όντως λες πράγματα, κάθεται όλος από απέναντι έτσι και εσύ καταλαβαίνεις πράγματα για τον εαυτό σου. Εν τω μεταξύ, μπορεί ό,τι λέω απλά να είναι αποτέλεσμα της κούρασης, το ότι έχω βάλει τόση κούραση, έχω κουράσει τόσο πολύ το μυαλό μου, έχω αντιμετωπίσει τόσα σχόλια, έχω μπει στη διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια να σκέφτομαι, να μην ξέρω ποια είμαι, ότι αν κάτι το πιστεύω όντως εγώ ή άμα μου το έχουν περάσει, αν αυτή τη σκέψη την έχω γιατί προσπαθούν να με οδηγήσουν σε κάτι άλλο γενικά. Είναι σαν να μην είμαι confident με τις απόψεις μου, αλλά από την άλλη πιστεύω ότι πρέπει να μην είμαστε και τόσο confident με τις απόψεις μας, γιατί όντως μπορεί να είναι πλήση εγκεφάλου κλπ. Ναι, με έχει κουράσει όλο αυτό, γι' αυτό νομίζω τώρα το έχω ρίξει στο ότι θα ήθελα να ασχολούμαι με καλώδια, ενώ μπορεί στην πραγματικότητα να μην ήθελα, γιατί μπορεί άμα ασχολούμαι με κάτι χειροπιαστό μετά να μου λείπει το πνευματικό, το οποίο έχει συμβεί κιόλας, έχει συμβεί να κάνω κάποια δουλειά η οποία είναι εντελώς και να μου λείπει το creativity και το μυαλό. Δεν ξέρω. Αχ, θέλω να ακούσω τι πιστεύετε για όλα αυτά. Γενικά τα κάνω κατά καιρούς αυτά τα βίντεο, αλλά γιατί να μην τα κάνω. Δηλαδή γιατί να πιεστώ και να κάνω ένα βίντεο για τον Andrew Tate ή κάτι το οποίο το κάνω για λάθος λόγους και να μην κάνω αυτό, που απλά λέω τι πιστεύω. Και σίγουρα κάποιος θα μπορεί να το αισθανθεί. Εντάξει, όχι σαν YouTuber απαραίτητα, αλλά γενικά το να νιώθεις ότι δεν έχεις βρει αυτό το ένα πράγμα στο οποίο είσαι καλός. Και βασικά κάτι άλλο. Λέμε πολύ συχνά για το να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα και ότι αυτό είναι το όνειρο. Δεν γίνεται από τη στιγμή που ζεις με κάτι, δηλαδή από τη στιγμή που στηρίζεσαι σε κάτι για να ζήσεις, δηλαδή από τη στιγμή που περιμένεις να πληρωθείς από το χόμπι, σταματάει να είναι αυτό το τέλειο που σου αρέσει. Δηλαδή το να κάνεις κάτι τέλειο και να έρχονται να σου μοιράζουν λεφτά, ναι, εντάξει, μπορεί να συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνιο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω καν αν όντως είναι αποτυχία ή αν απλά έχω άλλα standards για τον εαυτό μου. Δηλαδή και αποτυχία υποκειμενική είναι. Αλλά ναι, νομίζω ότι είναι fact ότι άμα έχεις π.χ. ένα στόχο και δεν τον πετυχαίνεις, και δίνεις κι άλλη μια ευκαιρία, και δίνεις κι άλλη μια ευκαιρία, και άλλη, και άλλη, και άλλη, και δεν τον πετυχαίνεις ποτέ. Ακόμα κι αν, ας πούμε, μπορεί ένα μήνα να τον πετύχεις, για να πεις τέλεια, αισιόδοξο κλπ. Και μετά βλέπεις ότι δεν, τότε ξέρεις, είσαι και λίγο χαζός από ένα σημείο και μετά, άμα παλεύεις για κάτι το οποίο ίσως δεν έχει και νόημα. Δηλαδή, άμα πεις ότι θα συνεχίσω να προσπαθώ για κάτι το οποίο όντως μπορέσουμε να προσφέρει κάτι στον κόσμο ή όντως έχει κάποιο νόημα να προσφέρει κάτι σε σένα, okay, αλλά το να καταφέρεις, ας πούμε, να έχεις ένα κανάλι με πάρα πολλούς συνδρομητές και πολλές προβολές, είπε κανείς ότι σε φέρνει σε at peace, είπε κανείς ότι, ας πούμε, σου δίνει κάτι ή το να είσαι πετυχημένος δημοσιογράφος, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ένας πετυχημένος δημοσιογράφος έχει καθαρή τη συνείδησή του ή ότι είναι ένα επάγγελμα πολύ δύσκολο κατά τη γνώμη μου. Δεν θα ξαναμιλήσω τώρα για το πώς είναι ένας δημοσιογράφος, αλλά ναι, νομίζω ότι είμαι πιο απλός άνθρωπος. Νομίζω ότι άμα τάιζα κόσμο ή αν έφτιαχνα καλώδια, δεν ξέρω, νιώθω ότι θα ήμουν πιο ήρεμη, λιγότερο άγχος. Δεν ξέρω, γιατί μετά, ακόμα και να είμαι πιο χαλαρή και να έχω ανάγκη μετά τη φιλοσοφό κατάσταση και την υπερανάλυση κλπ.
Δεν ξέρω που λέτε αν η υπερανάλυση είναι αποτέλεσμα του ποιος είμαι σαν άνθρωπος ή αν είναι αποτέλεσμα της εποχής και των επιλογών που έχω κάνει. Καταλάβατε πόσο να υπερανάλυσεις πια τα πάντα. Δηλαδή φτάνεις κάποια στιγμή σε ένα σημείο που λες ότι ξέρεις τι, δεν ξέρω. Και δεν μπορώ να ξέρω. Και βασικά νομίζω ότι όσο περισσότερο διαβάζεις και λοιπά και λοιπά και ασχολείσαι με το μυαλό και λοιπά, φτάνεις σε ένα σημείο που καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρεις τίποτα και δεν θα μάθεις τίποτα πιθανότητα όσο ζεις, γιατί ο εγκέφαλος είναι τόσο περίπλοκος. Και οι άνθρωποι είναι τόσο περίπλοκοι, δηλαδή και το ότι φταίει, συνέβαλε σε όλο αυτό και το όλο αυτό που κάναμε, το ότι δεν θα ψηφίσω. Και ασχολιόμουν με τους ανθρώπους και με τα είδα και τις άλλες απόψεις και συνειδητοποιώ ότι όλα τα πράγματα είναι τόσο περίπλοκα που δεν έχει καν νόημα να είμαι τόσο απόλυτη. Δεν έχει νόημα τίποτα να το υπεραναλύσεις. Πραγματικά το νόημα της ζωής είναι απλά να κάνεις κάτι, να προσφέρεις και ταυτόχρονα να περνάς καλά. Και να ό,τι κάνεις να είναι, να ταιριάζει με τις αξίες σου και με αυτά που όντως εσένα σου μιλάνε, όχι με αυτά που σου είπαν ότι είναι σωστά ή λάθος, αυτά που όντως εσένα σου μιλάνε, ρε φίλε. Εντάξει, είμαι πολύ παρορμητικός άνθρωπος και είμαι πολύ drama queen. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι καλό το ότι τελευταία που έχω αυτές τις σκέψεις, δεν αποφασίζω να σταματήσω το YouTube, δεν σβήνω απλά έτσι τα social media για να πω ότι θα κάνω την παρορμητικότητά μου. Και ναι, θα δω. Θα δω τι θα κάνω. Φυσικά μπορώ να έχω πάντα το YouTube σαν side project, όχι project, ούτε καν project, σαν έτσι, ξέρεις, να τα λέμε πότε-πότε. Αλλά... Πω, δεν ξέρω τι λέω, δεν ξέρω. Θα ονομάσω αυτό το βίντεο, δεν ξέρω. Νομίζω το παθαίνω πάντα αυτή την εποχή αυτό. Γιατί ο Ιανουάριος είναι, δεν έχουμε κάνει Ιανουάριο πια, αλλά καταλάβετε, ο Ιανουάριος είναι μια δεύτερη πίεση για το να βρεις, να λύσεις, να βρεις τι θες να κάνεις στη ζωή σου και να λύσεις το βιοποριστικό σου κλπ. Εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι δεν μιλάμε αρκετά για τα λεφτά, για τα οικονομικά προβλήματα, για το ότι ποιος πραγματικά είναι okay στην Ελλάδα, έτσι, με τα λεφτά που βγάζει. Γιατί αντικειμενικά δεν γίνεται. Και ναι, δεν μιλάμε αρκετά γι' αυτό. Βλέπεις παντού την επιτυχία, την τέτοια, την υποτιθέμενη επιτυχία, δηλαδή. Έχει γίνει και της μόδας. Προφανώς φταίει όλη η κουλτούρα Andrew Tate. Το να δείχνεις ότι και καλά κατάφερες κάτι, πήρες σπίτι, πήρες αυτοκίνητο. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν μόνο με τέτοιο, ιδιοκτησίες. Αλλά τέλος πάντων είμαι σίγουρη ότι πολλοί και από εσάς θα το έχετε σκεφτεί ότι πέρα από το ότι μα γιατί δεν ανεβαίνει το κανάλι σου, το ότι δεν, ότι και καλά πώς μπορεί να κάνει τόσο συχνά βίντεο και να ασχολείται τόσο πολύ με το κανάλι της, το οποίο σίγουρα δεν της επιστρέφει τα όσα δίνει. Που βέβαια είναι μια δουλειά που εσύ δεν πληρώνεις κάτι, δηλαδή δεν είναι ότι μπαίνεις μέσα, αλλά δίνεις χρόνο και ενέργεια που θα μπορούσες να δίνεις στη μετεωρολογία. Και ναι, δεν είναι και κάτι να καταλάβουμε ότι μεγαλώνουμε και ότι αρχίζουν να μας αρέσουν άλλα πράγματα και να θέλουμε άλλα πράγματα. Δεν είναι κάτι. Δεν θέλω να μου πει κάποιος από κάτω, δεν είναι ποτέ αργά, πήγαινε να γίνεις μετεωρολόγος και ο Σάκης Αρναούτογλου δεν είναι, δεν έχει σπουδάσει αλλά το κάνει. Ναι, αλλά εγώ δεν εννοώ ότι θέλω να είμαι στο γυαλί π.χ. και να λέω το καιρό. Εννοώ ότι θα ήθελα όντως να έχω ένα skill από το μηδέν, το οποίο να το κάνω 100. Το πιο απλό πράγμα, το πόμολο. Όχι να λέω τον καιρό για να λέω τον καιρό. Όχι, δεν ήθελα κάτι τέτοιο. Εγώ θα ήθελα να μελετάω τα φαινόμενα, τον καιρό, το... δεν ξέρω τις λέξεις. Άμα ήξερα τις λέξεις, θα ήξερα να κάνω αυτή τη δουλειά. Τέλος πάντων, αυτά. Πείτε ό,τι θέλετε. Δεν είναι αποχαιρετιστήριο βίντεο αυτό. Λογικά πιστεύω ότι άμα αποφασίζω κάποια στιγμή να σταματήσω το YouTube, το οποίο δεν είναι στα μέσα μου πλάνα, να το μειώσω μπορεί, αλλά να το σταματήσω όχι. Αλλά άμα το κάνω, πιστεύω ότι ούτε αποχαιρετισμού θα έχουμε ούτε τίποτα. Όταν ένας άνθρωπος βγαίνει και σου λέει ότι ξέρεις τι, εγώ φεύγω, εγώ κλείνω αυτό, σταματάω το ένα, σταματάω το άλλο, είναι παρορμητικός και πολύ πιθανόν να θέλει το δράμα.
και δεν το κάνει όντως. Αυτό λέω συνέχεια, ότι όταν κάποιος άνθρωπος κάνει κάτι, δεν, κάτι άλλο, με πετυχαίνει κάτι στη ζωή του, δεν θα σκεφτεί να το ανακοινώσει. Δηλαδή, ανακοινώσει συνήθως, όταν μιλάμε για, ας πούμε, πήρα αυτή την απόφαση να κάνω κάτι, είναι λίγο dramatic people behavior. Τέλος πάντων, άντε τώρα έχω τραβήξει 50 ώρες και θέλω να το κάνω και edit, μπας και ανέβει. Γιατί άμα δεν το κάνω edit για σήμερα, μετά μπορεί να αλλάξω γνώμη για να μην το ανεβάσω. Και να κάνω αύριο βίντεο που θα μιλάω πάλι για τον Tate ή την Toonie. Τέλος πάντων, αυτά. Γεια σας. Ω, κοντινό στην κίστη. Ποιος θέλει. Ω, okay, bye.